unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Spectre Ops Broken Covenant. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι standalone. Πολλοί που έχουν παίξει το Spectre Ops το πρώτο θα διαπιστώσουν και από το εξώφυλλο πολλά κοινά. Καταρχήν είναι standalone παιχνίδι, παίζεται μόνο του, δεν χρειάζεται να έχει κάποιο το προηγούμενο. Είναι στην κατηγορία Hidden Movement Games, δηλαδή όπως είναι το Letters of Whitechapel, όπως είναι για παράδειγμα το Whitechapel και ούτω καθεξής, και άλλα παρόμοια παιχνίδια κρυφής κίνησης, όπου κυνηγάμε να βρούμε κάποιον ο οποίος σημειώνει σε ένα μπλοκάκι την κίνησή του. Σε αυτή τη γενική κατηγορία ανήκουν, έχει και διαφορετικά στοιχεία το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήδη το πρώτο είναι εξαιρετικό, το δεύτερο μπορείς να το συνδυάσεις με το πρώτο με τη λογική ότι έχεις περισσότερους χάρτες, οπότε μπορείς να το δεις είτε σαν ανεξάρτητο να πας κατευθείαν γι' αυτό, αλλά παικτικά λίγο πολύ είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί να έχει κανείς και τα δύο? Γιατί μπορεί να έχεις παραπάνω χάρτες για το παιχνίδι και παραπάνω ήρωες. Γιατί εδώ στο παιχνίδι οι ήρωες έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες και σου δίνουν πολύ περισσότερη ποικιλία το να έχεις να διαλέξεις από περισσότερους ήρωες, κυνηγούς δηλαδή, για να κυνηγήσεις αυτόν που προσπαθεί να μπει μέσα και να καταστρέψει το σερβερ. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το κουτί. Να δούμε τι υπάρχει μέσα. Γενικά η Plate Hard Games έχει αρκετά καλή παραγωγή. Τις περισσότερες φορές είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Βλέπουμε ένα μεγάλο μπλοκ που δείχνει το χάρτη, το οποίο δυστυχώς δεν είναι διπλής όψης, κρίμα γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά εδώ σημειώνει ο hacker τις κινήσεις του, από ποια δωμάτια σε ποια κινείται. Να το δείξουμε λίγο από κοντά. Στις διάφορες κινήσεις που έχει εδώ. Που αντικατοπτρίζει αυτό μια μικρή προσομοίωση του ταμπλό, του χάρτη δηλαδή που παίζουμε. Και οι κυνηγοί χάντρες θα προσπαθήσουν να τον κυνηγήσουν. Υπάρχουν και 3 σελίδες. Και πάμε να δούμε τι άλλο υπάρχει. Βλέπουμε το ταμπλό είναι μέσα σε ζελατίνα, το οποίο είναι καλό γιατί το αποτρέπει από το να γίνουν κάποια wrapping ουσιαστικά και να γίνει bent το ταμπλό. Και γενικά τα ταμπλό της Plate Hard Games είναι πολύ καλά και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι η εταιρεία που έχει βγάλει το Mice and Mystics, για όσους γνωρίζουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αδειάζω τα περιεχόμενα εντάχει. Σας δείξω λίγο το πιστόφυλλο. Το παιχνίδι από την πίσω μεριά δείχνει κάπως έτσι. Αυτός είναι ο χάρτης με τους κυνηγούς που κυνηγάνε να βρούνε και να πιάσουν τον εισβολέα μέσα στις εγκαταστάσεις και να τον σταματήσουν πριν κάνει τη ζημιά στην επιχείρηση. Οπότε αυτό είναι το πίσω μέρος. Το παιχνίδι παίζεται με 2-5 παίκτες. Και πάμε να ανοίξουμε το ταμπλό. Κατευθείαν θα μπορούσαμε να πούμε κρίμα που δεν είναι διπλής όψης ο χάρτης. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και το πίσω μέρος για να βάλουν άλλον ένα χάρτη, ειδικά σε παιχνίδια που έχουν hidden movement, όπου αν αλλάξεις το χάρτη αλλάζεις και την ουσιαστικά την ποικιλία. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος έχει το βασικό εννοώντας το πρώτο Spectre Ops, μαζί με αυτό έχει κατευθείαν 2 χάρτες στη διάθεσή του για να κυνηγήσει και να κυνηγηθεί, ανάλογα με το ποια μεριά παίζει. Όπως βλέπετε, ο χάρτης δείχνει κάποια σημεία, εδώ είναι άσφαλτος ουσιαστικά, είναι δρόμοι. Υπάρχουν διάφορα section, διάφορα οικοδομικά τετράγωνα μέσα στην επιχείρηση, υπάρχουν διάφορες γεννήτριες. Είναι ωραία πως είναι φωτισμένα κάποια σημεία, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει φως και φωτίζει λίγο πιο έντονα με κόκκινο φωτισμό τις περιοχές, ενώ κάποιες άλλες είναι πιο σκοτεινές αντίστοιχα, γιατί είναι μακριά από το φως. Δείτε εδώ για παράδειγμα, είναι κάποια αποθηκευτική χώρη με κυλίνδρους και κυβότια στιβαγμένα και ούτω καθεξής. Εδώ υπάρχει κάποιες γεννήτες που μοιάζουν είτε σαν εξαερισμό είτε σαν κάποιο τύπου μονάδες παραγωγής ενέργειας και ούτω καθεξής. Γενικά το ταμπλό είναι πάρα πολύ όμορφο, όπως όμορφο ήταν και το ταμπλό του βασικού παιχνιδιού, έτσι και σε αυτό το standalone expansion, γιατί παίζεται και σαν expansion του βασικού, δηλαδή με τους ήρωες του πρώτου να παίξεις εδώ, είτε με τους ήρωες αυτού να παίξεις τον χάρτη του παλιού. Οπότε έχεις με τα δύο πολύ μεγάλη ποικιλία. Πάρα πολύ όμορφο το ταμπλό, αρκετά μεγάλο, έτσι, και με αρκετή ωραία λεπτομέρεια και εικονογράφηση. Το κλείνω λίγο για να δείξουμε τα υπόλοιπα πράγματα που υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι. Οι κανόνες είναι πάρα πολύ εύκολοι, όπως βλέπετε. Είναι εύκολο παιχνίδι, δεν έχει πολύ δύσκολους κανόνες, απλά η ομορφιά έρχεται από τον συνδυασμό των ιδιωτήτων των χαρακτήρων που θα τους δούμε ευθύς αμέσως, και με τους μηχανισμούς του παιχνιδιού που είναι κρυφή κίνηση προσπαθούμε να πιάσουμε τον εισβολέα. Βλέπουμε λοιπόν
το αυτοκίνητο, όπως και στο πρώτο υπάρχει ένα αυτοκίνητο στο οποίο ανεβαίνουν επάνω οι κυνηγοί για να μπορούν να κινούνται πιο γρήγορα. Και εδώ είναι η καρτέλα του. Δεν είναι από χαρτόνι, δυστυχώς είναι απλό χαρτί. Από την πίσω μεριά έχει το Interceptor. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη ποιότητα αυτό. Okay. Και εδώ αντίστοιχα είναι οι καρτέλες των κυνηγών. Θα δείξουμε λίγο από κοντά. The Beast. The Puppet. The Prophet. The Heat. The Tracer. The Judge. The Watcher. Mantis. Raven. Panther. Fox. Και ξανά Beast. Και από την πίσω μεριά φαίνεται η αντίστοιχη πίσω μεριά. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια τοκενάκια, δεν είναι πολλά στο παιχνίδι, όπως και στο πρώτο, αντίστοιχα. Θα ανοίξουμε και εδώ την καρτέλα, να βεβαιωθούμε ότι είναι OK. Γενικά, αν είστε φαν των παιχνιδιών hidden movement, δηλαδή κρυφής κίνησης, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Πρώτον, το θέμα είναι sci-fi, οπότε είναι κάτι διαφορετικό από το να κυνηγάμε το Jack στο Λονδίνο, που το έχουμε δει πολλές φορές. Όχι ότι δεν είναι ωραίο και αυτό, αλλά προφανώς θέλουμε και κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι sci-fi και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν κυνηγάς απλά ένα πιόνι να το πιάσεις. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες που έχουν τόσο οι κυνηγοί όσο και ο κυνηγημένος. Ο εισβολέας δηλαδή. Τα πιόνια, τα token δηλαδή, βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα από τις θέσεις τους. Κανένα πρόβλημα εδώ. Όλα είναι πολύ καλά κομμένα. Τα κοπίδια έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Και όλα είναι εύκολα να τα αφαιρέσεις από την καρτέλα τους, που είναι κάτι καλό και πάντα μας ενδιαφέρει όταν έχουμε cardboard στο παιχνίδι μας. Μετά, Hunter. Τρεις καρτέλες Hunter και ένας και μια καρτέλα Agent. Και αντίστοιχα, αυτό το deck εδώ έχει κάποιες συγκεκριμένες κάρτες, πολύ καλή ποιότητα, είναι Infinity κάρτα. Έχει ωραία εικονογράφηση, φουτουριστικό sci-fi θέμα. Κρύβω λίγο την εικονογράφηση, δεν το θέλω μου. Ξαναλέω, αν είστε φαν των παιχνιδιών κρυφής κίνησης, Hidden Movement Games είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Δεν έχουμε δοκιμάσει αυτό το παιχνίδι, έχουμε δοκιμάσει ωστόσο το πρώτο, το οποίο είναι καταπληκτικό, πολύ ωραίο και γενικά μια θαυμάσια προσθήκη σε αυτή την κατηγορία παιχνιδιών, αν σας αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Ωραία. Αυτές λοιπόν είναι οι κάρτες αυτές. Υπάρχει μέσα ένα timer. Προφανώς για να προσθέσεις χρόνο στην κίνηση των παικτών. Και πάμε να δούμε και τις μινιατούρες. Τις βάζω όλες μαζί και μετά θα τις δούμε και μία-μία. Είναι, έχουμε και δύο D6 ζάρια κανονικά. Αυτές είναι οι μινιατούρες. Πάρα πολύ καλή ποιότητα η μινιατούρα της Played Hard Games. Να δείξουμε λίγο. Είναι μεγάλες σε μέγεθος, με πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια. Βλέπετε, το μέγεθος είναι αρκετά μεγάλο. Και έχουν ωραίο σχεδιασμό και ωραία φαντασία οι συγκεκριμένες μινιατούρες. Ωραίο κότσο η κυρία. Πολύ καλό design, πολύ καλό σχεδιασμό της μινιατούρας. Πολύ ωραία λεπτομέρεια, ωραίες πόζες.
Κοιτάξτε, το όπλο με τη διπλή κάνει. Πως και αυτό το τεράστιο όπλο. Και το companion εδώ. Πολύ ωραίες μινιατούρες. Αυτά είναι τα περιεχόμενα του Spectre Ops, του Broken Covenant. Είναι standalone expansion, όπως είπαμε και πριν. Αυτό σημαίνει ότι παίζεται είτε αυτόνομα μόνο του, είτε με συνδυασμό με το προηγούμενο παιχνίδι, για να έχει μεγαλύτερη ποικιλία. Σίγουρα, αν σας άρεσε το πρώτο, νομίζω ότι αξίζει να αποκτήσει κανείς και το δεύτερο, για να έχει πολύ περισσότερους ήρωες και διπλό χάρτη, καθώς επίσης και πρόσβαση σε συνδυασμό και των δύο, δηλαδή των ήρωων του πρώτου με το χάρτη του δεύτερου και το ανάποδο. Πολύ ωραία περιεχόμενα, πολύ ωραία παραγωγή, πολύ καλή προσθήκη στο είδος. Αν σας αρέσουν τα hidden movement παιχνίδια, σας προτείνω να το δοκιμάσετε.